σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού η οποία αναδεικνύει την αναβάθμιση και ενδυνάμωση των συμμαχικών δεσμών Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε δεκτός σήμερα το πρωί στο επιβλητικό αεροπλανοφόρο Eisenhower, το οποίο παραμένει ελιμενισμένο στην ναυτική βάση της Ούδας. Ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάια, το οποίο ξενάγησε μαζί με το επιτελείο του αεροπλανοφόρου τον Έλληνα Πρωθυπουργό, επεσήμανε με κάθε αναφορά του την ενίσχυση των δεσμών Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών βάσει των κοινών αξιών που υπηρετούν οι δύο πλευρές, εκπέμποντας πολλαπλά μηνύματα. Η στρατιωτική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η βάση της Ούδας είναι η μόνη η οποία μπορεί να φιλοξενήσει αμερικανικά πλοία αυτού του μεγέθους. Let me just say what an honor it is for me and for our whole U.S. Navy team to have Prime Minister Mitsotakis and his national security team on board the USS Eisenhower here in Suda Bay today. Suda is the crown jewel of our defense cooperation, and the support that Greece provides is indispensable to the American security presence in the Eastern Mediterranean. Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο διοικητής των Αμερικανικών Ναυτικών Δυνάμεων στην Ελλάδα και την Αφρική, ο υποναύαρχος Ρόμπερτσον, διοικητής της ομάδας κρούσης, της οποίας ηγείται το Eisenhower, ενώ ξεναγήθηκε στο αεροπλανοφόρο από τον πλοίαρχο Καμπάνια. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αρχικά επισκέφθηκε το υπόστεγο που φυλάσσεται ελικόπτερο Ρωμαίο, ένα από τα πλέον σύγχρονα ελικόπτερα του Αμερικανικού Ναυτικού. Η Ελλάδα μάλιστα έχει υπογράψει σύμβαση για την απόκτηση 4 αντίστοιχων ελικόπτερων, τα οποία αναμένεται να παραληφθούν στα μέσα του 2022. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε εντυπωσιασμένος από τις ποικίλες επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροσκάφους αλλά και τον χειρισμό του. Η χώρα μας ενισχύει και επενδύει στην αποτελεστική δύναμη των ενόπλων δυνάμεών της. Η στρατιωτική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία. Συνοδευόμενος από τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Τζέφρι Πάια, το Πρωθυπουργός περπάτησε αμέσως μετά στο κατάστρωμα και το διάδρομο απονείωσης και προσνείωσης όπου βρίσκονται παρατεταγμένα τα μαχητικά αεροσκάφη F-18. Ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροπλανοφόρου, τον οπλισμό του και τους μηχανισμούς που διαθέτει για την ασφαλή απονείωση και προσνείωση αεροσκαφών, τα οποία κινούνται με εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες. Στο χαιρετισμό του, ο Αμερικανός πρέσβης σημείωσε την εξαιρετική συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών με κορονίδα τη Σούδα. The convergence of interests between our countries, but also the values that bind us together, underlining our enduring commitment to that alliance, but also President Biden's decision and his personal commitment to take that relationship to an even higher level. So thank you. Αυτή την εβδομάδα, καθώς εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, σκεφτόμαστε τους δεσμούς που μας ενώνουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεσμοί οι οποίοι δεν είναι μόνο θεωρητικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, είναι πρωτίστως δεσμοί αξιακοί. Το αεροπλανοφόρο Eisenhower ηγείται ναυτικής δύναμης κρούσης που διαθέτει μεταξύ άλλων καταδρομικά και αντιτορπιλικά. Κατά την πλεύση του προς την Κρήτη, στην ομάδα του ενσωματώθηκε η φρεγάτα Ψαρά του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και συμμετείχε σε ασκήσεις συνεκπαίδευσης με τη συμμετοχή δύο ελληνικών υποβρυχίων και μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας.